Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμη πρώτο στοιχείο μέσα από την Πέλα Τηλεόραση. Βεβαίως σήμερα θα εστιάσουμε γενικότερα στα πολιτικά πράγματα, στην πολιτική ανάλυση, στα γεγονότα, όλα αυτά που συνέβησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συμβαίνουν βεβαίως και την στιγμή την οποία μιλάμε. Με έναν καλεσμένο ο οποίος για μία ακόμη φορά, αρκετές φορές μέχρι σήμερα και εμείς τουλάχιστον όχι με έκπληξη, αλλά με ευχαρίστηση βλέπουμε ότι ανταποκρίνεστε και ιντερνετικά και τηλεοπτικά βεβαίως όταν βρίσκεται στο κανάλι και στο στούντιο της Πέλα Τηλεόρασης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κέντρου, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, που σε μία ακόμη εκ των πολλών περιοδιών, θα πρέπει να τις κάνετε βιβλίο, πρόεδρε, τις περιοδίες, ξεχωριστά μόνο, ένα βιβλίο μόνο με τις περιοδίες, χώρια η πολιτική σας προσφορά στον τόπο. Είναι και πάλι στην Πέλα και τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ. Ευχαριστώ κύριε Παύλου μου. Μια και αναφερθήκατε στις περιοδίες. Τις περιοδίες εμείς στην Ένωση Κεντρών τις κάνουμε για να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Διότι μην νομίζετε από Αθήνα μπορείς να μεταφέρεις το σφιγμό της περιφέρειας. Και είναι μέγα λάθος να είσαι σε γυάλινο κλουβί και να νομίζεις ότι εκπροσωπείς τον αγρότη, τον εργατοϋπάλληλο, τον κτηνοτρόφο, τον άνεργο, που είναι και αυτός πιο δυστυχισμένος της εποχής. Και είναι δύσκολο. Η πλειοψηφία της εποχής. Τρέχουμε λοιπόν, γιατί έχουμε ανάγκη να δούμε αυτό το ελληνικό δράμα πού θα προχωρήσει, ως πού θα φτάσει. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι τώρα γράφεται ένα μεγάλο βιβλίο στην Ελλάδα, όσο ποτέ στο παρελθόν, επαχθές για την ιστορία μας, ποιο βιβλίο, το σύγχρονο ελληνικό δράμα, που μπορεί η χώρα να πέρασε δικτατορίες, περιπέτειες, εμφυλίους, πολέμους, αλλά εν καιρό ειρήνης, νομίζω, συμβαίνουν τα χειρότερα εν καιρό ειρήνης. Στους πολέμους έχει ο λαός μας ένα τρόπο να ενώνεται ψυχικά. Αυτό το οποίο στην λέγεται ειρήνη πάμε για εμφύλιο. Δηλαδή τώρα. Αυτό ακριβώς. Βλέπετε, ναι, ειρήνη λέμε ότι έχουμε, αλλά τελικώς ο κόσμος αναφέρει ή τουλάχιστον έχει αρχίσει και αναφέρει σταδιακά και το διαπιστώνεται ότι βρισκόμαστε σε κάποιον πόλεμο ιδιότυπο, ναι, οικονομικό αυτή τη φορά, που δεν έχει κάποια όπλα απέναντι να ξέρεις ποια είναι και να τα αντιμετωπίσεις. Κρύβεται μέσα στο πολίτευμα, στη δημοκρατία, με χίλιους δύο τρόπους. Στον πόλεμο στρατιώτης και λίγο καρακουραμάνα, όπως λέγεται, και λίγο ψωμί σκέτο. Ναι, ναι, αυτά λοιπόν. Τη βγάζει. Ακόμη, ναι, ναι. Στην ειρήνη όμως πρέπει να πάει φροντιστήριο το παιδί σου, πρέπει να πληρώσει τον νίκη σου, τη ΔΕΗ σου, το χαράτσι σου, την εφορία σου, το, και εκεί σε πιάνει πανικός. Και αν είσαι άνεργος, πέφτεις και από τον μπαλκόνι. Καταλήγεις στην Κουραμάνα, γιατί έχουμε πόλεμο. Ναι, ναι. Να δούμε όμως τι συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνηθίζουμε άλλες φορές, σας το βάζω δεύτερο, τρίτο ερώτημα, τώρα θα σας το βάλω πρώτο, γιατί η ψαλίδα μεγαλώνει. Και μεγαλώνει όσον αφορά τις επίσημες δημοσκοπήσεις τις οποίες βλέπουμε. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, οι οποίες όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι στα σιρτάρια των κομμάτων. Εκείνες ίσως έχουν άλλα δεδομένα ακόμη πιο τραγικά για τα κόμματα. Και νομίζω ότι βλέπουμε πλέον να αλλάζει ένα τοπίο, να ανοίγει η ψαλίδα υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, να μειώνεται κάπως το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και όμως, από την άλλη, να μένει ένα σταθερό τρίτο ποσοστό για την Χρυσή Αυγή. Έχουμε συζητήσει και για τα άκρα πολλές φορές και από εκεί και έπειτα άλλες δυνάμεις να χάνονται. Το πάλι ποτέ κρατεό Πασόκ. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, έχω δει δημοσκοπήσεις και στο διαδίκτυο. Έχει μετακομίσει εμφανίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, ναι, το κύριο Πασόκ. Σαν ποσοστό πάντως, σαν πράσινος ήλιος, έχει ένα ερωτηματικό από πάνω τους δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, στην μπάρα εκείνη που. Πώς έφτασε. Εγώ να σας πω, στις δημοσκοπήσεις δεν πολύ πιστεύω. Ναι. Γιατί έβγαλε και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η έδρα των ΜΜΕ εκεί, έβγαλε μία δημοσκόπηση. Στην οποία δημοσκόπηση εμφανίζεται πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό 18%. Δεύτερη Νέα Δημοκρατία με ένα 14% και όλα τα άλλα κόμματα κάτω του 3%. Ακόμη και η Χρυσή Αυγή κάτω από το 3%.
Και μόνο το ΚΚΕ 3.30, 3.40, δηλαδή ίσως έμπαινε στη Βουλή το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα κόμματα κάτω από 3. Σας επαναλαμβάνω, πρώτο ΣΥΡΙΖΑ με 18, δεύτερη Νέα Δημοκρατία 14, 3.60 το ΚΚΕ και όλοι οι άλλοι συμπεριλαμβανομένοι στις Χρυσής Αυγής κάτω από 3. Και αυτή η δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε χωρίς να την πληρώνει κανείς. Ήταν μια εργασία των φοιτητών με πανελλήνια εμβέλεια. Έγινε με όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Επαναλαμβάνω, δεν την πλήρωνε το ΠΑΣΟΚ, δεν την πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία, δεν την πλήρωνε κάποιος Αλαφούζος, κάποιος Βαρδινογιάννης, δεν την πλήρωνε δηλαδή κάποιο κανάλι, κάποια εφημερίδα, και γι' αυτό την πιστεύω λίγο περισσότερο. Και εμφάνιζε ένα 65% του λαού να μουτζώνει όλο το πολιτικό σύστημα. Μεγάλο ποσοστό δηλαδή, αρνητικό προς όλους. Μια δημοσκόπηση, η οποία φαντάζομαι ότι πρέπει να δημοσιεύτηκε. Και συμπέραναν αυτοί οι άνθρωποι στα Ιωάννα ότι τα ΜΜΕ εμποδίζουν αυτό το 65% που αναθεματίζει το πολιτικό σύστημα να εκφραστεί. Mm-hmm. Γιατί όταν τα ΜΜΕ εμφανίζουν όλο το σκουρλέτι, τον Γιακουμάτο, τη Βαλαβάνη, τον Ντόλιο, να του Πασόκ, τέλος πάντων, 7-8 άτομα συνεχώς, τα οποία τα δείτε από Αντένα, Sky, Mega, όσοι έχουν πρωινάδικα, μεσημεριάδικα και νυχτιάδικα, οι ίδιοι, 10 άτομα. Και έτσι εμποδίζουν να εκφραστεί η αντίδραση. Και με την ελπίδα ότι θα χαθεί χαοδός και θα είναι υπομορφή άκυρου αποχής. Τι θέλουν αυτοί τώρα το κατεστημένο? Θέλει αυτό το 65% που μουτζώνει όλα τα κόμματα ή να μην πάει να ψηφίσει, να ρίξει άκυρο ή λευκό, και άρα την κυριαρχία να την έχουν πάλι το 35% που δηλώνουν από τα κόμματα του συστήματος. Καταλάβατε? Αν η αντίδραση χαοδός χαθεί, εξατμιστεί, αυτό το 35% θα αποκτήσει το 100% της Βουλής των βουλευτών. Και εκεί, μέχρι πάει... εκεί στοχεύουν. Ναι. Το 65 να το πετάξουν εκτός στο περιθώριο και το 35 να κυριαρχήσει και να πάρει το 100% των βουλευτών. Γιατί το άκυρο, λευκό και αποχή δεν προσμετράται, μόνο τα έγκυρα. Άρα και 90% να ήταν η αποχή, το 10 βγάζει 300 βουλευτές. Δεν προβλέπει το σύνταγμά μας ότι πρέπει να έχει το 50% των εγγεγραμμένων σημεία, όπως είναι η Ρουμανία, έχει, άμα τα έγκυρα δεν είναι 50% σημεία των εγγεγραμμένων, επαναλαμβάνονται οι εκλογές. Εδώ και 5% να πάει να ψηφίσει, βγάζει 300 βουλευτές. Σύστημα... Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο λαός, ότι μια αντίδραση του τύπου «δεν πάω» ή «ρίχνω άκυρο» ή «λευκό», είναι αυτοκτονία, δεν είναι αντίδραση. Δίνεται ένα καθαρό μήνυμα. Και συμφέρει πάρα πολύ το κατεστημένο τέτοιου τρόπου, τέτοια συμπεριφορά. Δίνεται ένα καθαρό μήνυμα και μάλιστα το κάνετε. Άρα οι δημοσκοπήσεις τώρα ότι υπερέχει 2% το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε? Και η Νέα Δημοκρατία το 12 πήρε το 30 και το ΣΥΡΙΖΑ πήρε 27. Τι κέρδισε η Νέα Δημοκρατία? Αν δεν πήγαινε το ΠΑΣΟΚ να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, θα είχαμε αστάθεια. Ναι. Καταλάβατε? Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ τι ελπίζει να κάνει? Δέχομαι, εγώ θα πάρει 120 βουλευτές. Τι φαντάζεσαι? Τι θα τους κάνει τους 120? Κάποτε ο Μητσοτάκης είχε 150 και κρεμάστηκε από την ψήφο του Κατσίκη. Δηλαδή για να φανταστείτε ότι όταν το 150 δεν είναι τίποτα και χρειάζεσαι τη μία ψήφο του Κατσίκη, το 120 που θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Τίποτα δεν είναι. Τι φαντάζεστε βάσει αυτού που ψυχολογείτε και βλέπετε στο Τζίπρα εμπροκειμένο που προείσταται, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ? Τι βλέπετε βάσει αυτού που, τι φαντάζεστε ότι μπορεί να κάνει? Θέλουν να βγουν πρώτοι. Έχουν αυτή τη λύσα να βγουν πρώτοι, όπως είχε και ο Σαμαράς ανάλογη λύσα, εξουσιομανία. Να βγουν πρώτοι και ελπίζουν ότι θα εκβιαστεί η υπόλοιπη Βουλή, κάποιοι βουλευτές, για να μην έχουμε ακυβερνησία, θα φωνάζουν οι ξένοι «κάντε κυβέρνηση, κάντε κυβέρνηση», ξέρετε οι ξένοι. Λένε ούτε ένα 24ωρο η χώρα δεν μπορεί άνευ κυβερνήσεως. Οπότε υπό την πίεση «κάντε κυβέρνηση» νομίζει ο Τσίπρας ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτό είναι το όνειρό του.
Αυτό είναι. Πάντως, δεν βλέπω άλλο αντίρρογο. Η εξουσιοφοβία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έγινε εξουσιομανία. Μεταμορφώθηκε γιατί πήρε αρκετό Πασόκ. Εντάξει, το Πασόκ μετακόμισε. Γι' αυτό. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα πελατειακό και μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μετακόμισε εν σώματι στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ελπίζουν να περισσώσουν τα προνόμια τους. Είναι σαφής ο λόγος που μετακόμισαν. Μετακόμισαν, σου λέει, μας έκοψε τώρα η κυβέρνηση λίγο από τη σύνταξη, από τους μισθούς. Ο Τσίπρας έβγαλε το σύνθημα θα επιστρέψουμε στους μισθούς του 9 και σου λέει τι έχουμε να χάσουμε. Ο ένας μας κόβει, ο άλλος μας υπόσχεται, πάμε σε αυτόν που μας υπόσχεται. Είναι... Ο Έλληνας ήταν πάντα, κάποτε είχε πει ο Καραμαλής 150.000 δραχμές σύνταξη, ελάχιστη, και βγήκε ο Σιμίτης και είπε 152 και βγήκε ο Σιμίτης. Δηλαδή λαός ελαφρόμυαλος, αν μου επιτρέψετε, που δεν τον υβρίζω το λαό, τον σέβομαι, αλλά τώρα είναι συμπεριφορές αυτές. Δηλαδή, τόσα χρόνια δεν όποιος μας διορίζει, όποιος μας δίνει μια δραχμή περισσότερο, ας είναι απατεών, ας είναι προδότης, ας καταστρέφει τη χώρα, πάμε σε αυτόν. Είναι συμπεριφορές αυτές, λαού, σοβαρού, δεν είναι. Εσείς βλέπετε ότι σήμερα υπάρχει αξιοπρέπεια? Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Ένας κύριος ήρθε στην Αθήνα και μου είπε, η κόρη μου με απειλεί ότι θα βγει στη Συγκρού. Δηλαδή η κόρη είναι άνεργη και απειλεί το φίλο μου και συμμαθητή μου στο Πολυτεχνείο, ο οποίος έπεσε στα γόνατά μου να βρω στην κόρη του μια δουλειά, διότι η κόρη του τον απειλεί θα βγει στη Συγκρού. Δεν μιλούμε για αξιοπρέπεια, μιλούμε για πλήρη ισοπαίδωση κάθε έννοιας ηθικής. Όχι, η αξιοπρέπεια είναι, ας πούμε, σε εποχές φυσιολογικές. Τώρα ζούμε εποχές... Αλλοπρόσωλες, τελείως. Ναι, όταν 4-5 χιλιάδες πέφτουν από τα μπαλκόνια. Όταν 1,5 εκατομμύριο είναι άνεργοι. Όταν στην Ερμού τα μισά μαγαζιά είναι ανίκιαστα, που στην Ερμού έπρεπε να δίνεις και καμία 100 εκατομμύρια αέρα για να πιάσεις και τώρα είναι ξενίκιαστα. Τώρα ποια αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια ήταν παλαιότερα. Στις τελευταίες, επειδή ερχόμενος στην Πέλα, επισκεφθήκατε έτσι ένα κεντρικό σημείο της πόλης, στα Γιάντζα. Θα ήθελα έτσι να μου εκφράσετε τι είδατε σε σχέση και με άλλες φορές. Τους ρώτησα τι ψηφίσανε την προηγούμενη φορά. 1-2 είχαν ψηφίσει και Ένωση Κεντρών, ήταν 30 άτομα εκεί. Ένας άλλος μου είπε, είχε ψηφίσει Μάνο. Του λέω, γιατί ψήφισες Μάνο? Γιατί, λέει, είμαι, λέει, πιο δεξιός από τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι υπέρ της άκρατης ελευθερίας της αγοράς. Εντάξει. Ένας άλλος είχε ψηφίσει Σαμαρά, αλλά μου δήλωσε ότι δεν ξαναψηφίσει Σαμαρά. Του λέω, τι θα ψηφίσεις? Μου λέει, το σκέπτομαι, ή Χρυσή Αυγή ή Ένωση Κεντρών. Του λέω, μα είναι διπλανές πόρτες. Η Χρυσή Αυγή είναι, δολοφονούν φασίστες, βαρύνονται με δολοφονίες. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα σοβαρό κόμμα με προτάσεις. Βάζεις, ας πούμε, τη δολοφονία δίπλα στην πρόταση. Μου λέει, μου κόψαν τη μισή σύνταξη, κύριε Λεβέντη μου. Τώρα μου λέει, έχει έρθει η ώρα, λέει, να πάρω τα άρματα να βγω στους δρόμους, μου λέει. Και εσύ μου λες τώρα να βρω την ηρεμία, να πω αυτή είναι δολοφόνη, ενώ ο Λεβέντης έχει σχέδιο, είναι συγκροτημένος, είναι μορφωμένος. Όποιον πάρει ο χάρος, μου λέει. Βλέπω, εν πάση περιπτώσει, κύριε Παύλο μου, με όλη την εκτίμηση που σας έχω, πρώτη φορά βλέπω ένα λαό, τι να πω, κινούμενοι άμμος. Κινούμενοι άμμος. Κάναμε μια εκπομπή στο Sky πριν από ένα μήνα. Και την άλλη μέρα βγήκα έξω στους δρόμους και γινόταν ό,τι γινόταν πριν 20 χρόνια, 25, που με είχε βγάλει ο Παναγιωτόπουλος στον Αντένα σε μια εκπομπή. Τα κλάξον στα αυτοκίνητα, στα φανάρια όταν με βλέπανε, κλάξον όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή ο κόσμος είναι πραγματικά, εντυπωσιάζεται εύκολα, ενθουσιάζεται εύκολα, ενώ εγώ τον ήθελα πιο σταθερό, πιο κατασταλαγμένο. Καταλάβατε. Είδανε ότι ο Λεβέντης, δηλαδή επί του προκειμένου ο Μπογδάνος αυτός της εκπομπής του Sky, πήγε να με παγιδεύσει. Και εγώ έχω την εξής τακτική. Αφήνω τον άλλον να νομίζει ότι με παγιδεύει
με παγιδεύει. Και σιγά σιγά φέρνω τη συζήτηση να είναι τόσο σοβαρή, τόσο καινοτόμα η συζήτηση και να λέει καινούργια πράγματα και να αποδεικνύεται ότι το κατεστημένο με πολεμάει 20 χρόνια γιατί χαλούσα σε μερικούς εκδότες και σε μερικά συμφέροντα, χαλούσα την αρπακτικότητα. Καταλάβατε. Πού προσπαθούσε να σας οδηγήσει δηλαδή ο συνάδελφος? Πολεμούσε σε προσωπικού τύπου ερωτήσεις, ξέρω εγώ πόσα παιδιά έχω, πόσα εγγόνια έχω, πότε παντρεύτηκα, πώς ζω, πού τρώω, πού πίνω. Προφίλ ήθελε να σας κάνει. Προφίλ, ενώ όχι, δεν είναι παράλογο. Τα δημόσια πρόσωπα είμαστε δημόσια πρόσωπα, δεν είναι παράλογο αυτό. Πολιτική κουβέντα. Αλλά ένα Sky το οποίο είχε να με βγάλει 20 χρόνια. Αυτό τους ένοιαζε τους τηλεθεατές, πού τρώω, πόσα παιδιά έχω, ή τι απόψεις έχει επιτέλους η Ένωση Κεντρών. Γιατί επιμένω, ενώ ο λαός δεν ψηφίζει, γιατί εγώ επιμένω και δεν κάνω πίσω. Το πιο φυσιολογικό είναι να κάνω πίσω, να πω δεν εγκρίνει ο λαός τις απόψεις μου, αποσύρωμαι. Αλλά αφού όλες οι απόψεις μου είναι εύστοχες, αφού επιβεβαιώνομαι σε όλες τις προβλέψεις μου. Από το 90 είχα πει θα πτωχεύσουμε. Από το 90 είχα πει αυτή η πορεία θα καταλήξει σε εφιάλτη. Είχα ζητήσει να απαγορευτεί το ρουσφέτη και να μπαίνουν με τίμια σειρά προτεραιότητας. Είχα ζητήσει τα χρήματα των κομμάτων, τα κρατικά να σταματήσουν. Οι αποσπασμένοι, οι μετακλητοί να σταματήσουν. Να μπει τάξη επιτέλους στη χώρα. Να μην παίρνει άλλος τρεις συντάξεις, άλλος καμία. Να μην έχει ένας τρεις δουλειές, άλλος καμία. Οι συνταξιούχοι αφήσει παίρνουν 1.000 ευρώ σύνταξη, να μην δουλεύουν κιόλα, γιατί πιάνουν μια θέση που έπρεπε ο άνεργος να πιάσει. Ζητούσα τάξη. Αυτό ζητούσα. Και θεωρώ ότι οι απόψεις αυτές που πρεσβεύω και για τις οποίες επιμένω, οι απόψεις πρέπει να φέρουν κοντά τον κόσμο και όχι αν έχω δυο παιδιά ή αν έχω 13 εγγόνια ή που τρώω και που σε ποιο ρεστοράν τρώω. Και σιγά σιγά ο δημοσιογράφος αντιλήφθηκε ότι το λάθος του Παναγιωτόπουλου προ 20 ετών είναι ότι είχε ένα σχέδιο να με εξοντώσει και το τηρούσε μέχρι τέλους ενώ δεν του βγαίνε και εξευτελίστη, ενώ αυτός ανασκεύασε, έκανε 20 σοβαρές ερωτήσεις και έκλεισε την εκπομπή και έτσι έσωσε τον εαυτό του. Καταλάβατε. Ενώ αν εφάρμοζε το σχέδιο που είχε κατά νου να με εξοντώσει, θα κατέληγε και αυτός σαν τον Παναγιωτόπουλο να χάσει τη δουλειά του. Γιατί ο Παναγιωτόπουλος όταν τελείωσε η εκπομπή μου με μένα στον Αντένα το 1994, την άλλη μέρα έχασε τη δουλειά του από τον Αντένα. Και πήγε στο κανάλι του Κουρί. Εκείνο, αν θυμάμαι καλά, είχε φτάσει στα όρια της γελιοποίησης. Και πέρασε πειθαρχικό από την ΕΣΥΑ. Ακριβώς. Πέρασε πειθαρχικό. Ήταν η πρώτη φορά που για τηλεοπτική εκπομπή και για συμπεριφορά προς καλεσμένο η ΕΣΥΑ τον πέρασε πειθαρχικό, τον δημοσιογράφο. Βέβαια, υπουργοποιήθηκε εκτός αρκετές φορές. Ναι, ναι. Εν λόγω και εν πάση περιπτώσει, στο Sky δεν υπήρχε ίδια αντιμετώπιση. Απλά ήθελα να δω και το κλίμα το οποίο έκανε. Ο Μπογδάνος, πιο έξυπνο παιδί. Πιο έξυπνο, είναι πιο πονηρές οι εποχές και πρέπει να προσέχουν λίγο. Ναι, αλλά βοήθησε πολύ γιατί επανέφερε το κόμμα στη δημοσιότητα. Έβαζε τρεις μέρες σποτάκια κάθε μισή ώρα ότι έχουμε το Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, σποτάκι. Σοβαρό πολύ κτλ. Και έτσι κάποιοι που είχαν ξεχάσει την ύπαρξη του κόμματος. Την ξαναθυμήθηκαν, δηλαδή πρόσφερε σημαντική υπηρεσία. Και με έβγαλε και στο ράδιο, το Sky, και υποσχέθηκε ότι κάθε 10-15 μέρες θα με βγάζει. Ίσως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα αλλάξει το κλίμα προς να καταλάβουν τις θέσεις πια του Λεβέντη ο κόσμος. Γιατί εγώ δεν είμαι showman, εγώ δεν είμαι ηθοποιός ή, εν πάση περιπτώσει, πρόσωπο του Star System. Εγώ είμαι ένα απλό παιδί, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα που μπήκα μεταξύ των πρώτων στο Πολυτεχνείο, που αγωνίζομαι για κάποιες ιδέες και μόνο για αυτές κάθομαι στην πολιτική. Αλλιώς θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σπίτι μου ήρεμος και να δίνουν άλλοι τους αγώνες. Αλλά ο αυτοσεβασμός μου και ο έρωτάς μου με τη λύση των λαϊκών προβλημάτων
Αυτά με κρατάνε στην πολιτική, κύριε Παύλο μου. Και είναι αυτό που σας δίνει, ναι, δεν έχω καθαρή ψυχή. Κανένα άλλο κίνητρο. Ούτε λεφτά θα πάρει ένα κεντρών από το κράτος, ούτε ο ίδιος θα ζητήσω, ούτε μισθό αν μπαίνοντα στη Βουλή. Και το μεγάλο που όλοι με μισούν στην Αθήνα είναι που λέω, εσύ Τσουκαλά, έχεις ένα εκατομμύριο που έχει ο Τσουκαλάς που πήρε αποζημίωση. Mm. Παρετήσου ένα-δύο χρόνια από το μισθό σου. Mm. Από το βουλευτικό μισθό. Εσύ Βαρβιτσιώτη, έχεις 68 σπίτια. Έχεις ανάγκη το μισθό σου. Εσύ Βενιζέλο, Βαγγέλη, λες έχει 2 εκατομμύρια η γυναίκα σου στην τράπεζα και άλλα 2 εσύ. Παρετήσου από το μισθό σου. Να πει και ο Πασοκτζής, δώσαμε την ψήφο σε έναν άνθρωπο που είχε το ηθικό ανάστημα και αφού έχει λεφτά γιατί είναι πλούσιος ή γιατί είναι ο πεθερός του πλούσιος, παρετείται από το μισθό του. Δεν το κάνουν όμως γιατί είναι άπλιστοι. Άπλιστοι. Και δεν σέβονται το λαό. Αυτό φαίνεται και στο αν έχουν ζητήσει κάποια συγγνώμη μέχρι στιγμής για όλα αυτά που έχουν κάνει. Πού να δουν συγγνώμη. Μισός ή ένα τόσο αλαζόνες που... Να παρετηθεί για κάτι που έκανε να στήσει μόνο κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Αυτό νομίζω έχει αντίκτυπο και στις υπόλοιπες συμπεριφορές οι οποίες υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, τα πράγματα όμως συνεχίζουν και προχωράνε. Με αυτά τα πρόσωπα, με αυτές τις καταστάσεις, με όλα αυτά τα οποία έχετε διεινήσει, με ένα κόσμο ο οποίος έχει φάει μεγάλη κοροϊδία, αλλά παρόλα αυτά δεν φαίνεται να βάζει μυαλό, όπως σωστά κάνετε γι' αυτό κριτική, και δεν ξέρω αν τελικώς θα βάλει μυαλό, γιατί. Μπαλατζάρι μεταξύ ανώμιων πραγμάτων, το ότι θα ψηφίσει ή σκέφτεται το πλέον επικίνδυνο και χρήσιμο για τους υπόλοιπους, η αποχή από την κάλπη. Κάτι το οποίο δώσατε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο ότι κάτι τέτοιο είναι αυτοκτονία. Βοηθάει. Ναι. Αυτό είπα. Εάν θέλει κάποιος να αυτοκτονήσει, εκτός από την αυτοχειρία που έχουν γίνει χιλιάδες πλέον αυτές, το κάνει. Απέχει και από τις εκλογές και ολοκληρώνει το έγκλημα. Το κάνει κι αλλιώς, έτσι. Και βάζει και τα παιδιά. Παρά τα αυτά, πιστεύω, παρότι ορθά καταγράψατε την πραγματικότητα ότι είναι ένα αλαλούμ. Μα δεν έβρισκε. Ένα προσδιορισμένο αλαλούμ. Όταν βγάζει το Πανεπιστήμιο Ελλήνων, 65% του λαού μουτζώνει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Για τι γκάλοπ μιλάμε. Από εκεί και πέρα μιλάμε για προκατασκευασμένα γκάλοπ. Άλλωστε υπάρχουν άλλα γκάλοπ που το ΣΥΡΙΖΑ φτάνει τα 30%. Άλλα γκάλοπ που φτάνει 20%. Αυτό πώς καλά, λέτε, μέσα σε 5 μέρες. Ένα 10% του λαού, τι είναι αυτοί, τι είναι αυτοί, φτερά στον άνεμο. Λοιπόν, μόνοι τους γελιοποιούνται. Άλλος βγάζει τη Χρυσή Αυγή πρώτο κόμμα. Άλλος τη βγάζει 6%. Καλά, πρώτο. Άλλος τη βγάζει ο Τριανταφυλόπουλος δεύτερο κόμμα. Είναι σαφές πια ότι τα γκάλοπ είναι ο τρόπος να χειραγωγείς και να παρασύρεις τον κόσμο και τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ εν τούτης πιστεύω ότι... Πέρυσι το 12 τι έγινε, φύγαμε από τους κλέφτες, να το πω χοντρικά, και πήγαμε στους δολοφόνους της άκρας δεξιάς και στους αριστερούς που επαγγέλλονταν επιστροφή στο φαγοπότι. Δηλαδή έχουμε, μετά το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δύο υποσχέσεις. Μία θα τους κρεμάσουμε όλους, Χρυσή Αυγή, και μία θα σας γυρίσουμε ότι σας κόψανε, ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή και τα δύο αυτά, οι δύο αυτές υποσχέσεις φαντάζουν ηλίθιες και φαντάζουν επιπλέον και ότι σε υποτιμά αυτός που το υπόσχεται αυτό το πράγμα. Φρονώ ότι η ευθύνη του κεντρώου χώρου, η σοβαρότητα του κεντρώου χώρου, αυτό που λέει ένας κεντρών, ότι να φύγουμε από το μνημόνιο, αλλά να κόψουμε εδώ τα προνόμια και τις παθογένειες ώστε να μην έχουμε ανάγκη δανεικά. Δηλαδή βρίζουν το μνημόνιο. Αν όμως συνεχιστούν οι παθογένειες, η χώρα θα πτωχεύσει. Άρα να φύγεις από το μνημόνιο, αλλά μέσω ενεργειών εδώ μέσα να μηδενιστεί το έλλειμμα. Αυτό που ζητούν οι ξένοι, μηδενίστε το έλλειμμα, είναι ορθό. Γιατί αν δεν το μηδενίσεις, πρέπει να πρώνεις το χέρι σαν ζητιάνος. Άρα τι λέει ένας κεντρών, το εξής πολύ απλό. Να φύγουμε από το μνημόνιο, αλλά να σταθούμε στα πόδια μας, διότι αν συνεχίσουμε επέτες, θα ξαναμπούμε σε άλλο μνημόνιο. Καταλάβατε. Θα γίνουμε δηλαδή πια μνημονιακοί λόγω επαιτίας και λόγω ανικανότητος να σταθούμε στα πόδια μας. Η σωτηρία μιας χώρας και η αξιοπρέπεια σημαίνει αυτάρκεια. Σημαίνει να ζεις με αυτό που παράγεις. Άρα φρονώ ότι ο λαός θα δει ότι ένα κόμμα που το κρύβουν οι Ένωση Κεντρών, ένας πολιτικός που τον πολεμάνε ο Βασίλης Λεβέντης, δεν κάνει ό,τι κάνει ο Καμένος. Να λέει όχι σε όλα του Σαμαρά. Δεν μπορούσα και εγώ να κάνω ό,τι κάνει ο Τσίπρας και ο Καμένος. Ό,τι κάνει ο Σαμαράς λένε όχι. Και δόξα τω Θεώ καλά πάνε. Δηλαδή τους βγαίνει.
Έτσι, γιατί ο λαός λαϊκίζοντας τους ακολουθεί. Εγώ όμως τι λέω. Ναι, να κατηγορώ τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά και κριτήριο στην όποια μου τακτική είναι να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια. Που δεν το θέτουν αυτοί. Αυτοί ψηφοθυρούν και ας πεθάνει η Ελλάδα. Ενώ τα κόμματα του κέντρου κρατάνε την Ελλάδα όρθια και μετά με δίκαια μέτρα να φέρουμε δικαιοσύνη στο εσωτερικό. Όχι ρίχνοντας την Ελλάδα στα βράχια. Αυτοί ρίχνουν την Ελλάδα στα βράχια. Κάποιος σε αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή έξοδος από το μνημόνιο, και υιοθέτηση μέτρων που κόβουν τα προνόμια και τις παθογένειες, τις πολλές συντάξεις, τις πολλές θέσεις, την πολυθεσία. Για να κρατηθεί η Ελλάδα σε ένα επίπεδο. Ναι, αυτό λέμε. Κάποιοι θα προσέθεταν σε αυτό που λέτε. Το οποίο αν το είχαμε κάνει από το 9 δεν θα μπαίναμε καθόλου στο μνημόνιο, κύριε Παύλο μου. Αν μόνοι μας, τότε εκεί... που έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου εκεί... και είπαν φτάσατε στο 16, τι χρειαζόταν ένας εκεί... άντρας πρωθυπουργός, αλλά πού να βρούμε τον άντρα, τότε είχαμε τον Γεωργάκη. Τι χρειαζόταν, να κόψει μόνος του τις παθογένειες, ο σουφλιάς του είπε του Καραμαλή, ούτε ο Καραμαλής δηλίασε. Γυρίζοντας από τις Βρυξέλλες ο σουφλιάς, του λέει οι ξένοι αισθάνονται ότι έχουμε φτάσει στο 11-12%. Είναι μεγάλο ποσοστό σαν έλλειμμα επί του ΑΕΠ και ζητούν λιτότητα, ζητούν μείωση μισθών και συντάξεων, ζητούν συγκράτηση τιμαρίθμου, ζητούν. Λέει ο Καραμαλής, αν τα κάνουμε αυτά δεν θα πάρουμε ούτε 10%. Ακούστε τι απάντησε ο Καραμαλής. Και σηκώθηκε και έφυγε. Για να έρθει το Πασόκ να παγιδευτεί. Σαν παγίδα ήταν το Πασόκ, δηλαδή παγιδεύτηκε εδώ που τα λέμε. Δηλαδή το έφερε ο Καραμαλής, το Πασόκ, την ώρα που έπρεπε να κόψει κάποιος μισθούς και συντάξεις. Εκεί ο Γεωργάκης παγιδεύτηκε και μέσα στην μανία του κι αυτός να γίνει πρωθυπουργός, τώρα αν βγει στον δρόμο τρώει ξύλο. Επί του παρόντος κάνει διαλέξεις και παίρνει λεφτά. Ναι. Και βγάζει αδρά χρήματα. Πάνω σε αυτό βεβαίως θα ήθελα να βάλουμε και ένα κερασάκι στην τούρτα, την οποία δημιουργήσατε και είπατε, για το ότι ναι, έξω από τα... είστε κατά των μέτρων των οποίων έχει θέσει η κυβέρνηση, είστε κατά όλων αυτών των οποίων έχουν ψηφιστεί μέχρι στιγμής, ναι, να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της με δίκαια μέτρα. Κάποιοι θα σας έθεταν ένα ακόμη ερώτημα και πάνω σε αυτό θα σταθούμε με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Του πρώτου στοιχείου, διάλειμμα, πρώτο στοιχείο, Πέλα τηλεόραση και πάλι σε πολύ λίγο. Πρώτο στοιχείο, δεύτερο μέρος, μέσα από την Πέρα τηλεόραση. Βεβαίως, για όσους ανοίξατε τώρα τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στο στούντιο είναι σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, με τον οποίο έχουμε κάνει έναν πρώτο κύκλο συζήτησης πάνω στην πολιτική επικαιρότητα, πάνω στα πράγματα τα οποία τρέχουν, βασιζόμενοι και λίγο στις δημοσκοπήσεις, αλλά παίρνοντας και τον κοινωνικό παλμό, τον οποίο έζησε επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων περιοχών, σήμερα και την πόλη των Γιαννιτσών, όπου συνομίλησε με τον κόσμο. Και δεν βγήκε άκρη. δεν βγαίνει άκρη με τον κόσμο πλέον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι εκφράζουν παράπονα και όλοι είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένοι. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός. Το θέμα είναι πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση και αν, όπως λέγαμε και με φίλο εκτός στούντιο τώρα, μας παρακολουθούν. Εγώ δεν βλέπω κάτι να. Εγώ νομίζω η κατάληξη είναι να εφαρμόσουμε την απλή αναλογική. Και να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος όπως στην Ευρώπη που παίρνει ο πρώτος 18-20% το πρώτο κόμμα και ενώνονται 3-4 κόμματα σε κυβέρνηση συνασπισμού. Εκεί πρέπει να είναι η κατάληξη και αν το είχαμε κάνει αυτό εδώ και 30 χρόνια δεν θα είχαμε τα σκάνδαλα. Γιατί θα υπάρξει αλληλοέλεγχος, διαφάνεια, άλλο να είναι ένας και ενός αντροσαρχή στην κυβέρνηση και άλλο να είναι 4 κόμματα μαζί. Υπάρχει ένα είδος διαβούλευσης, διάλογος, διαφάνεια, αλληλοέλεγχος, έτσι δεν είναι. Ενώ ένα κόμμα διορίζει το Φιλιππίδη στο ταχυδρομικό μεταμιευτήριο, ο Φιλιππίδης κάνει ό,τι του κατέβει. Ενώ αν ήταν 4 τα κόμματα και διόριζαν τον Φιλιππίδη με 4 υποδιοικητές, ώστε κάθε σοβαρή περίπτωση να θέλει όλων τις υπογραφές, δεν θα είχαμε φαινόμενα τύπου Κοντομινά, τύπου... Συμφωνείτε ότι η απλή αναλογική και οι κυβερνήσεις συνασπισμού δημιούργησαν το οικονομικό θαύμα της Ευρώπης. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είχαμε ενός αντρός αρχή,
ο Μέγας Καραμαλής, μετά ο Μέγας Παπανδρέου. Μετά ο Σιμίτης που διεδέχτη το μεγάλο Παπανδρέου, μετά ο Μητσοτάκης, μετά ο Καραμαλής. Δηλαδή από άνδρας, μεσία σε μεσία. Από μεγάλο άνδρα σε, ναι, μεγάλο από άνδρα, μεγάλο σε μεγαλύτερο. Και τελικά το κέψαμε. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Είχατε πει πριν λίγο κάποια χαρακτηριστικά της πολιτικής της οποίας αυτή είναι η φιλοσοφία σας και αυτή θα ακολουθούσατε. Και αυτή θα ακολουθήσετε. Εάν σας δώσει ο λαός και την εντολή. Σε αυτό θα σας έβαζα εγώ ένα κερασάκι που σας έλεγα. Από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο ευρεσκεπτικισμός. Θα μπορούσαν οι κύριοι που είδατε σήμερα στην πλατεία Γκόνο Γιώτα να σας πούν κάλλιστα ότι εγώ θέλω επιστροφή στη Δραχμή. Το είπε και αυτό ένας. Mm. Ξέχασα, δεν σας το ολοκληρώσω. Ναι, για να μην πάμε έτσι μονοπλευρά και να πούμε ότι αν η Ελλάδα γυρίσει, εάν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, γυρίσουν στα εθνικά τους νομίσματα, μια τάση που αυξάνεται όλο και περισσότερο. Ναι. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται και έξω στην Ευρώπη και το ρόλο που παίζουν οι χώρες και έπαιξαν και στο παρελθόν, τον ίδιο ρόλο παίζουν, διαφορετικό απλά, η ιστορία το έχει δείξει. Οι Άγγλοι προωθούν στην ουσία ένα τέτοιο σενάριο. Θα ήθελαν πολύ να προχωρήσει αυτό. Ίσως γιατί χωριζόμαστε πλέον στην Ευρώπη της άκρατης αγοράς που θέλουν ορισμένοι, της αγοράς αυτής που έχει, και κάποιοι άλλοι στην Ευρώπη των εθνών περισσότερο, ναι, με μια καλή σχέση, ξέρω εγώ. Μέχρι εκεί. Ναι. Και όχι ενότητα. Να γίνει όχι πάλι, όμως πονδιοποίηση. Ναι, ναι, πιθανόν ναι. Να γίνει πάλι ο Έλληνας το ωραίο καμάκι που θα χτυπήσει τη Γερμανίδα και τη Γαλλίδα, ναι, πιθανόν. Τελωνιακή σύνθεση, ναι, να το πω. Τι Ευρώπη θέλουμε. Φαντάζομαι και εσείς βλέπετε ότι ο ευρωσκεπτικισμός και οι τέτοιου είδους νοοτροπίες θα κάνουν την Ελλάδα ένα κράτος όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι... Με την Τουρκία καλά πάει. Καλά πήγαινε τουλάχιστον. Πάει. Η σύνταξη πάντως στην Τουρκία είναι 140 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αν πάει καλά, να δεχθούν και οι Έλληνες τη σύνταξη. Έτσι λένε. Ναι, ναι, έτσι λένε. Γι' αυτό το καλά... Όταν δεν το, όπως λέγαμε στη Ρωσία, περνάγανε καλά, λέγανε οι κομμουνιστές. Mm. Αλλά καθόντουσαν εδώ. Αν πηγαίνανε εκεί, την κοπανάγανε. Δεν τους λοιπόν, άρεσε η βότκα. Είναι σύνηθες να προπαγανδίζεις υπέρ ενός συστήματος από μακριά. Και οι τούτοι εδώ οι φασίστες, όλοι οι Μιχαλολιάκοι, λένε ότι επί Χίτλερ ήταν καλά η Γερμανία. Αν όμως ζούσανε στη Γερμανία του Χίτλερ, μπορεί να ήταν νεκροί από τους SS. Λοιπόν. Τώρα βέβαια που έχει κλείσει ο κύκλος λένε ότι θέλουν. Δηλαδή εκ των υστέρων παραποιείται η ιστορία. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ δεν ταλαντεύομαι. Δεν ταλαντεύομαι δηλαδή όπως κάνει ο Τσίπρας που το πρωί είναι Ευρωπαίος και το βράδυ είναι ευρωσκεπτικιστής και ό,τι άλλο θέλει. Είδατε τι είπαν και οι ξένοι. Ποιας Ευρώπης? Ότι πήγε τρεις ώρες και τους μιλούσε. Και τον ρωτάγανε τι Ευρώπη θέλεις, ναι, τι θα κάνει η Ελλάδα και άλλα ντάλλον έλεγε ο άνθρωπος, γιατί τι είναι, ένα πεδαρέλι. Ο Τσίπρας τι είναι, ένα πεδαρέλι που το πήρε ο Αλαβάνος και του δώσε το δαχτυλίδι. Mm-hmm. Εγώ έχω 25 χρόνια αγώνες σαν Βασίλης Λεβέντης. Πόσους αγώνες έχει ο Τσίπρας? Εγώ έχω περπατήσει 20 φορές όλη την Ελλάδα. Πόσες φορές έχει περπατήσει ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας βρήκε έτοιμη την καρέκλα του αρχηγού του κόμματος. Έτσι. Και, τελικώς, και μετακόμισε και το Πασόκ, βρήκε και την πελατεία έτοιμη. Έτσι κάνει ο καθένας κόμμα. Ο Αλαβάνος γιατί εμφανίστηκε, κύριε Πρόεδρε, με φανερά ένα κόμμα της Δραχμής? Ο Αλαβάνος έχει την τάση να βγαίνει στα κανάλια. Mm. Και αυτή τη στιγμή στα κανάλια τι εντυπωσιάζει? Επειδή ο καθένας έχει φτωχεύσει. Έχει πονάει ο ελληνικός λαός. Μην κρυβόμαστε τώρα. Και εσείς έχετε τα μισά λεφτά από ό,τι είχατε πριν 4 χρόνια, και εγώ και οι πάντες. Στεναχωριόμαστε λοιπόν για τα εισοδήματά μας που έπεσαν. Το διαπίστωσε αυτό ο Αλαβάνος και σου λέει με τι τρόπο θα με βγάζουν στις τηλεοράσεις. Θα με βγάζουν αν λέω δραχμή. Ενώ αν έλεγε ευρώ θα τον έβγαζε κανένας? Mm. Όχι. Το δραχμή είναι ελκυστικό. Ξέρετε γιατί είναι ελκυστικό? Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν γίνει μία μαφία στην Ελλάδα. Τι φταίει για την κρίση? Φταίει η Μέρκελ που ήρθε να μας πάρει τα πετρέλαια. Αυτό φταίει. Φταίει το ευρώ. Αν είχαμε δραχμή θα τυπώναμε νόμισμα και θα κάναμε ό,τι θέλαμε, λένε. Άρα, αν δείτε δημοσιογράφους που βγαίνουν στα κανάλια, κάτι ακροδεξιούς, κάτι δεξιούς, κάτι αριστερούς, συγκλίνουν σε αυτά που σας είπα, ότι η Μέρκελ θέλει να μας πάρει τον ορυκτό πλούτο
και το ευρώ κατέστρεψε την Ελλάδα. Ενώ αν είχαμε δραχμή θα τυπώναμε νόμισμα και θα λύναμε το πρόβλημα. Εις αυτούς τους δύο λοιπόν απαντά ο ταπεινός Βασίλης Λεβέντης. Το 60, όταν έφυγαν 800.000 εργάτες από την Ελλάδα, είχαμε δραχμή. Γιατί δεν τύπωνε ο Καραμαλής νόμισμα να μείνουν εδώ και να φτιάξει εργοστάσια? Άρα δεν σώζει η δραχμή την Ελλάδα, ούτε λύνει το πρόβλημα της ανεργίας. Έτσι είναι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ισχυρίζονται, τι άλλο είπαμε, ότι φταίει η Μέρκελ. Κάποτε θα τελειώσει αυτή η κρίση, κύριε Παπαδόπουλε, θα τελειώσει αυτή η κρίση και θα δείτε ότι ούτε τα πετρέλαια θα μας έχουν πάρει, ούτε το χρυσό μας που λέει ο Λιακόπουλος, ούτε, βάση περιπτώσει, το φυσικό αέριο και όλα αυτά που... Αυτά, αν διαβάσετε τα έντυπα της άκρας δεξιάς και της αριστεράς, συγκλίνουν, επαναλαμβάνω, εις αυτό, ότι οι Γερμανοί ήρθαν εδώ να μας φάνε και χρησιμοποιούν ως παραματώζω την Ελλάδα για να το κάνουν μετά αυτό και εις άλλα κράτη. Λοιπόν, θα δείτε μετά από 10 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κρατήσει το να ανανύψουμε και να συνέλθουμε από αυτό το νεφιάλτη που ζούμε, ότι δεν θα μας έχουν πάρει ούτε φυσικό αέριο, ούτε πετρέλαιο, ούτε τίποτα. Η Ελλάδα είχε ξεφύγει και ενώ είχε υπογράψει στο Μάστριχ 3%, πήγε ο Καραμαλής 16%, πήγε ο Σιμίτης 11%. Αυτοί φτώχευσαν τη χώρα και αυτοί έπρεπε να είναι φυλακοί. Ο Σιμίτης, ο Κώστας ο Καραμαλής και ο Σαμαράς ακόμη, που ενώ επί δύο χρόνια έλεγε κατά του μνημονίου, έκανε τούμπα μετά και διέγραφε όσους είναι υπέρ του μνημονίου. Ναι, ναι, ναι. Διέγραφε πρώτα και μετά έγινε ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι νοσηρά πράγματα. Ούτε το ευρώ, κατά την άποψή μας, μπορούμε να είναι σωστό να φύγουμε. Όταν η Λετωνία μπήκε πριν 10 μέρες, όταν το όνειρο των Τούρκων είναι να μπουν στην Ευρώπη, η Ελλάδα να κατέβει από το τρένο, γιατί κάποιοι αλαβάνοι νομίζουν ότι αυτή είναι η λύση. Και εγώ προκαλώ και κάτι άλλο, και τον Τσίπρα ακόμη αυτή τη στιγμή. Επειδή αναπτύσσεται αυτός ο ευρωσκεπτικισμός και λένε να φύγουμε από το ευρώ, να γίνει μια κυβέρνηση να μας βγάλει, να διαβουλευτεί με τους ξένους. Να διαβουλευτεί. Και να πει, εμείς θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ ή εμείς θεωρούμε ότι θέλετε να μας πάρετε τα πετρέλαια και γι' αυτό ήρθατε. Θα τους περάσουν για τρελούς. Δηλαδή, θα ήθελα πραγματικά, έστω για 5 μέρες, να πάνε όλοι αυτοί που τους θεωρώ εγώ τρελούς και λίγαν επικινδύνους που προτείνουν τέτοια πράγματα, να πάνε όντως ανεκπρόσωποι της Ελλάδος να διαπραγματευτούν, να τους περάσουν και ζουρλομανδία, γιατί όταν η Λετωνία εν έτη 2014 μπαίνει στο ευρώ, δεν μπορεί η Ελλάδα που μπήκε το 2002 να βγαίνει. Το θεωρώ μεγάλη εθνική ήττα. Και να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι δεν τον φτώχευσε το ευρώ, ούτε φταίει για όσα συμβαίνει εδώ μέσα η Μέρκελ. Φταίνε οι ντόπιοι ταβατζίδες που κλέψαν και ληστέψαν την Ελλάδα και κανένας δεν έχει πληρώσει. Και βάλαν φυλακή 3 από το Πασόκ και 2 από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι συνταξιούχοι, που είναι άσχετοι, που έχουν πια παρακμάσει, για να πούνε να η κάθαρση. Η περίπτωση του Λιάπη. Να η κάθαρση. Η περίπτωση του Χατζόπουλου, η περίπτωση του Παπαγεωργόπουλου, η περίπτωση του Παπαντονίου. Ναι, ναι, ναι. Δεν βγάλανε ζώντα πολιτικό να τον βάλουν φυλακή. Για τους διορισμούς, γιατί δεν είναι μόνο εντάξει να κλέψεις. Υπάρχουν και αν διορίσεις 5.000 άτομα και η χώρα υπερφορτωθεί χρέη, και αυτό είναι. Και αυτό δεν είναι. Υπάρχουν εφημερίδες που αναφέρθηκαν σε σκάνδαλα του Υπουργού Οικονομίας και δεν επενέβη κανείς, κύριε Πρόεδρε. Κανένας, γιατί εκεί δεν τους συμφέρει να μπουν σε τέτοιου είδους κάθαρση, κύριε Παύλο μου. Γιατί... Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Το λέω συνέχεια και στον Τράγκα και σε όλους. Είναι πολύ ωραίο να βρίζεις τη Μέρκελ για να γλιτώσουν οι ντόπιοι ταβατζίδες και οι αληθινοί ένοχοι της πτώχευσης, που είναι ο Καραμαλής, επαναλαμβάνω, εγώ του λέω συγκεκριμένους, και θα ζητήσω την ποινική δίωξη του Καραμαλή, του Παπανδρέου, του Σιμίτη, του Μητσοτάκη, των Υπουργών Οικονομικών, για ποιο λόγο? Ότι φόρτωναν στο δημόσιο ανθρώπους που δεν χρειαζόταν η κρατική μηχανή, πρώτον, ότι δίναν δάνεια σε φίλους τους που ήταν αφαιρέγγυοι, ότι δεν θα τα επέστρεφαν, ότι τα κόμματά τους πήραν δάνεια που δεν μπορούσε μαθηματικά να τα επιστρέψουν, ότι με την ίδια τους τη διαγωγή σαν δημόσιοι άντρες
δημιούργησαν ανά την Ελλάδα από την Κρήτη μέχρι την Ορεστιάδα την εντύπωση φάε πιες και η χώρα έχει απέραντα περιθώρια για φαγοπότη. Και μόνο γι' αυτό έπρεπε να είναι φυλακοί κάποιοι. Το, σήμερα, το ότι σήμερα ο κόσμος. Γιατί είναι... συναντώ δεξιούς και πασοξής, μου λέει αν ήξερα ότι η χώρα είναι διαπτώχευση, δεν θα επέμενα το παιδί μου να μπει στο ΙΚΑ, στα ΚΕΠ, στην αρχαιολογία. Θα έβρισκα μια ιδιωτική δουλειά. Αλλά είχα σχηματίσει, κύριε Λεβέντη μου, μου λέει την εντύπωση ότι το δημόσιο είναι απέραντο, όχι έχει ατέλειωτες δυνατότητες να προσλαμβάνει. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο φυσικά και ήταν μια τεράστια φούσκα όπως πολλά άλλα πράγματα. Να πάμε πάνω σε αυτά τα οποία λέτε και φτάσετε στο σημείο να αναφέρετε τα γεγονότα όπως έγιναν και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Κατακρίνατε και την περίπτωση της δραχμής. Βλέπετε ότι σε περίπτωση κάτι τέτοιο θα έρθει η καταστροφή, όπως σε πολλές άλλες χώρες. Να θυμηθούμε ότι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή άλλωστε σκοτώνονται φίλοι για να μπουν. Για να μπουν στο ευρώ και στην. Κάποιοι, ξέρετε, το βλέπουν αρνητικά αυτό και λένε μάλλον τρελάθηκαν οι Ουκρανοί που θέλουν δεν να μπουν. Δεν είναι, απλά σοβαρεύτηκαν οι Ουκρανοί. Απλά, γιατί να κάθονται κανείς... να κρέμονται από τον Πούτιν. Ναι. Αν ξέρει κάποιο πώς ζουν οι Ουκρανοί, θα. Καταλάβει ότι το ευρώ, έστω και έτσι όπως είναι, είναι μια σωτηρία για αυτό. Εγώ δεν θεοποιώ την Ευρώπη. Ούτε λέω ανεβήκαμε στην Ευρώπη, λύσαμε τα προβλήματα. Η Ευρώπη είναι μια πρόκληση να φτιάξουμε ισχυρή και όπως πρέπει την Ευρώπη με Ευρωστρατό. Οπότε αν κάνουμε Ευρωστρατό δεν θα έχει κάθε χώρα άμυνα. Δεν θα χρειάζεται να έχουμε τόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο όταν γίνει Ευρωστρατός και εγγυηθεί τα σύνορα. Έτσι, δεν, είναι και... δεν άρα όμως... το όνειρο της Ευρώπης είναι όταν ολοκληρωθεί να αντιμετρήσεις. Όχι σε αυτό το δινηρό στάδιο, το κετός. Πρέπει να γίνει 9 μήνες να βγει παιδί. Στους 9 μήνες η γυναίκα μπορεί να έχει προβλήματα ακόμη και στο ζάχαρο και στα... δεν τα γνωρίζετε τι παρουσιάζει ένας τόκετος. Ο σκοπός είναι όμως να τα υπομείνει μέχρι να βγει το παιδί. Και εκεί λήγουν τα προβλήματα. Έτσι είναι και η Ευρώπη. Mm-hmm. Θα γίνει Ευρωστρατός. Τα χρήματα που δίνει κάθε κράτος για την άμυνα δεν θα χρειάζονται. Θα γίνει. Οπότε δεν χρειάζονταν και εύω και κοινό νόμισμα. Κλείνουν, κοινό νόμισμα. Οπότε και αυτό το λίγο για να μετατρέψεις το νόμισμα από το ένα στο άλλο που έχανες, έβγαινε, όταν εγώ πήγαινα παλιά στην Γερμανία και με δραχμές, το ένα χιλιάρικο μου το χαλάγανε για ένα πεντακοσάρικο. Το ξέρετε. Τα μισά λεφτά χάναμε βγαίνοντας έξω και γι' αυτό παίρναν όλοι δολάρια από εδώ να μην πάνε. Λοιπόν, αμέσως κοινό νόμισμα. Δεν έχει την απώλεια της νομισματικής προσαρμογής. Δεύτερον, πολύ σοβαρό επίσης. Τρίτο, συμβαίνει κάτι σε ένα κράτος, μετανάστευση. Θα πληρώσουν όλοι. Δηλαδή έχει η Ελλάδα πολλούς λαθρομετανάστες γιατί είναι πύλη εισόδου. Θα υποχρεώσουμε σιγά σιγά όλους να βάλουν το παραδάκι. Καταλάβατε. Δηλαδή κάθε λαθρομετανάστης είναι που θα τον υποδεχθείς. Κέντρα υποδοχής, φάρμακα, φαγητό, δεν θα τα βάλει η Ελλάδα αυτά. Μια κυβέρνηση σοβαρή θα επιμείνει ότι είναι προβλήματα της Ευρώπης και όχι της Ελλάδος αυτά. Μετά θα γίνουν κοινή μέρα εκλογές σε όλη την Ευρώπη. Με απλή αναλογική πια. Δεν θα γίνει άλλοτε ενισχυμένη όπως γούσταρε ο Καραμαλής ή άλλοτε λίστα, άλλοτε σταυρός όπως γούσταρε ο Παπανδρέου. Εδώ παλαιότερα αλλάζανε κάθε τετραετία τον εκλογικό νόμο όπως του συνέφερε. Εδώ τα πράγματα θα σοβαρευτούν. Άρα και η δημοκρατία και οι θεσμοί μας θα αναβαθμιστούν και τα δικαστήρια θα απονέμουν τη δικαιοσύνη γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Πρέπει απλά λίγο να κάνουμε υπομονή. Οι βιαστικοί καταστρέφουν. Ακούστε κάτι. Σε μια προσπάθεια να κάνεις μια αλλαγή θα υπάρχουν οι βιαστικοί, θα υπάρχουν οι αμφισβητείες, θα υπάρχουν οι υπονομευτές. Δεν πρέπει, και πρώτη υπονόμευση είναι η δυστυχία που ζει κάθε οικογένεια. Η μείωση του εισοδήματός μας, δηλαδή και χωρίς να υπήρχαν αυτοί οι συμφωνασκίες του ευρωσκεπτικισμού, αυτό που ζούμε κάθε οικογένεια στο εσωτερικό της, η απώλεια του εισοδήματος, είναι αρκετό για να μας κάνει λαύρους εναντίον της Ευρώπης. Αλλά το ευρωπαϊκό όνειρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το να, από το να έχεις μία προσωρινή για 2-3 χρόνια δεν δυσκολία. Δεν το εξήγησε κύριε Πρόεδρε ποτέ κανείς αυτό. Δεν το εξήγησε ποτέ κανείς αυτό. Δεν το εξήγησε. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνουν να επιχειρηματολογήσουν. Μα δεν γιατί σκέφτονται το ψηφοφόρο. Μα δεν... καταλάβατε. Η πλειοψηφία αυτών εδώ βλέπω και τον Γιακουμάτο και όσους βγαίνουν της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια όταν τίθεται συζήτηση
για τους φόρους, ενώ ψηφίζουν στη Βουλή, πάνε και ψηφίζουν, τους φόρους τους κατηγορούν και λένε ο Στουρνάρας πρέπει να προσέχει. Βλέπεις δηλαδή τον Στουρνάρα, τον κατηγορούν πιο πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θέλουν να κάνουν τα λιοντάρια στα μικρόφωνα και, και στην ψήφο είναι κοτόπουλάκια. Και πάνε και ψηφίζουν. Είναι μια συνήθις τακτική ο αντρισμός να τελειώνει στην εκπομπή του Παπαδάκη, του Καμπουράκη, εκεί να, του Αυτιά να είναι όλος ο αντρισμός και στη Βουλή ψηφίζουν και ψηφίζουν πρώτοι-πρώτοι για να πάνε να φύγουν. Έτσι πάει. Το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό, τους έχετε και από κοντά. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα, βεβαίως, και μιλάμε πάντα για το ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έκατσε ποτέ κανείς να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ποια είναι η Ευρώπη που πραγματικά πρέπει να υπάρχει και όχι η Ευρώπη η οποία δίνει απλά τα λεφτά και έρχονται μέσα για έργα κτλ. Αυτό βεβαίως, όπως έχετε πει, έγινε και σε επίπεδο μεγάλο εργολάβων κλπ. Οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν όλο αυτό το χρήμα. Την ανυπαρξία θεσμών. Εγώ λέω εκμεταλλεύτηκαν. Γιατί δεν ξέρω, μέχρι να υπάρχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Εξοπλιστικά προγράμματα, όλα αυτά, αφού έβαλες ανθρώπους σαν τον Γκάντα να παραγγέλουν πυράβλους και υποβρύχια, καταλαβαίνετε το επίπεδο της χώρας. Και όταν έφτασε ΓΕΘΑ να πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ και δύο, και ο αρχηγός Γεν να παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ, σημαίνει εξευτέλισαν το στρατό μας. Ό,τι πολυτιμότερο είχαμε ήταν η αξιοπρέπεια των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, όταν βγαίνει ο καθένα αλυταράς και λέει έδωσα 2 εκατομμύρια σε αυτόν, 1 εκατομμύριο στον αρχηγό Γεν, δηλαδή τους δωροδόκησα όλους, σχηματίζεται πια εικόνα ότι κάθε Έλληνας έχει μια τιμή. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη. Και η τιμή δεν έχει. Δεν υπάρχει άλλη, άλλη εικόνα. Ξεπεσμός δηλαδή ανεφορίων. Σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, πριν ακόμη βγούμε στον αέρα, ότι διαβάσαμε με έκπληξή μας ότι μπορεί να υπάρξει μετάθεση πιο αργά από την καθορισμένη ημερομηνία των δημοτικών περιφερειακών εκλογών. Τώρα θα έλεγα. Για να γίνουν πρώτα βουλευτικές. Του λαού, για να γίνουν βουλευτικές. Ναι. Υπονοείται ή για ποιο λόγο το δημοσίευμα αυτό, πού κατέτεινε, εξηγούσε. Δεν εξηγούσε. Γιατί άνευ λόγου να μεταθέσει τι δημοτικές. Άφηνε ένα ανοιχτό και αντί Μαΐου να τι κάνει Οκτώβριο, ποιο το κέρδος. Μπορεί να μπουν 2 άλλες κάλπες ή ευρωεκλογές μαζί, μαζί με τις βουλευτικές. Ναι, και να μην γίνουν 4 κάλπες και να πάνε Σεπτέμβριο οι δημοτικές. Αυτό το προβλέπει και η. Του Υπουργείου Εσωτερικών η διάταξη της εκλογικής νομοθεσίας περί τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια, αυτό αυτό δεν είναι κακό. Ναι, από ό,τι ξέρω. Αλλά ποιο το κέρδος αν γίνουν βουλευτικές. Αφού σας είπα και να γίνουν βουλευτικές, το πολύ πολύ στη θέση της Νέας Δημοκρατίας ως πρώτου κόμματος θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα βάλει καν. Λοιπόν, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 120 βουλευτές. Θα υπάρχει ελιά, κύριε Πρόεδρε. Του στη θέση του. Στη θέση του ΠΑΣΟΚ θα είναι η ελιά. Θα ενταχθούν όλοι. Αρχίζει γενομένες των ευρωεκλογών, νομίζω ότι κάνουν ένα εναρκτήριο λάκτισμα να εμφανιστούν ως ένα άλλο ΠΑΣΟΚ, μια ελιά. Τον... Δεν νομίζω να πειθεί. Θα είναι η ελιά του Σιμίτη. Το εγχείρημα μπορεί να μην πιάσει ούτε ένα ευρωβουλευτή αυτό, γιατί η ελιά, έτσι όπως ξεκίνησε, αν δεν μπει ο Κουβέλης και μείνει μόνοι τους αυτοί που φύγαν από το ΠΑΣΟΚ, επειδή οι ψηφοφόροι που φύγαν από το ΠΑΣΟΚ πήγαν ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί είναι στελέχοι χωρίς κόσμο. Δηλαδή μπορεί μια αίθουσα αυτή 200 άτομα να τη γεμίζουν. Αυτό που καλούνται διανοούμενοι έτσι. Ναι, αυτοί δεν θα πάρουν, δεν βρουν ούτε τη δική τους. Γιατί σας λέω, του ΠΑΣΟΚ ο κόσμος μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ θα μπει στην ελιά. Αν δεν θα κατέβει ως ευρωεκλογές, θα μπει στην ελιά. Ναι, ναι. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή, εγώ από ό,τι γνωρίζω, 1,5 με 2%. Ναι. Δηλαδή εκλέγουν και δεν εκλέγουν βουλευτοί όλοι μαζί. Του Σιμίτη είναι η ελιά. Αυτό η παλιά φρουρά Σιμίτης. Και κυριολεκτικά είναι του Σιμίτη. Έκαναν και σε μένα κρούση. Ναι, λόγω του ότι, έκαναν και σε μένα κρούση και μου είπανε αν έρθει ο Κουβέλης, η Ένωση Κεντρών, ένα κεντρό κόμμα, δεν θα έρθει στην ελιά. Και τι όρο τους έθεσα. Λέω αν όσοι έχουν πάνω από 10-12 χρόνια βουλευτές παραιτηθείτε και δεν ξαναβάλλετε, μπαίνω. Ακούστε τι τους είπα. Δηλαδή αν μαζευτούν όλα τα αποτυχημένα όντα. Που είναι 30-40 χρόνια βουλευτές, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ας πούμε, και θέλει να ξαναβάλει στην ελιά. Τι να κάνει αυτός 80 χρονών, ή ο Σιμίτης. Αν όμως δηλώσουν, παιδιά, εμείς ολοκληρώσαμε τον κύκλο μας. Δεν ξαναβάλουμε. Αφήστε μας να είμαστε μια μικρή γερουσία στο κόμμα, να συμβουλεύουμε, να δίνουμε την πείρα μας. Αυτό δεν το απαγορεύω εγώ. Αρκεί να δηλώσουν, δεν έχουν άλλη
φιλοδοξία πρώτης γραμμής και θα επιτρέψουν εις νεότερους να μπουν στην κονίστρα της πολιτικής. Αν το κάνουν αυτό, δεν θα έχω αντίρρηση. Αλλά αν παραμείνουν πρώτο ο παπάς, να μην λέω τώρα, Πολυζωγόπουλοι, όλοι αυτοί αν παραμείνουν στην πρώτη γραμμή και θελήσουν μέσω της ελιάς, επειδή με το Πασόκ δεν βγαίνουν, μέσω ενός νέου σχήματος να επανεκλεγούν και στην ουσία να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα αλλιώς, η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα που θέλει αλλαγή, που θέλει τιμωρία του παρελθόντος, που θέλει κάθαρση, θα ήταν προδοσία να ενταχθεί. Τους το εξήγησα. Λοιπόν, να βάλουμε κανόνα, όποιος έχει κάνει 12 χρόνια στη Βουλή, έξω. Και ο Βενιζέλος έξω, και ο Σιμίτης έξω, όλοι έξω. Γιατί και ο Βενιζέλος δεν είναι κάποια χρόνια. Τι άλλο να δώσει. Συγγνώμη, ο Βενιζέλος Βαγγέλης, τον οποίο έχω φίλο. Εγώ τον έχω φίλο, είναι και του αδερφού μου φίλος, του καθηγητή. Τι μπορεί να δώσει, κύριε Παύλο μου. Πέστε μου, τι μπορεί να δώσει ξέρω, άλλο. Ρωτήτε. Πήγε έξω, εκπροσώπησε την Ελλάδα. Δεν κατάφερε τίποτα. Μέσα εδώ παρέλαβε ένα κόμμα με 35-40 και το έκανε 3. Θέλει να συνεχίσουμε να τον. Έχει βολέψει πολύ κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Είναι δυνατόν να ξεβολευτεί ο ίδιος. Έχει βολέψει πολύ κόσμο. Μα πώς στηρίζονται και βγαίνουν από εδώ και πέρα, αυτοί μόνο ξεφτυλισμό θα γνωρίζουν. Ακούστε, ο λαός πλέον τώρα θα τους τιμωρήσει όλους αυτούς. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι του συμφέρει. Ενώ ο Γλαλιώτης, προσέξτε, ο Γλαλιώτης, είδατε που έκατσε στην άκρη ο Γλαλιώτης. Δεν τον βρίζει κανένας, τον ξεχάσανε. Είναι ωραίο να κάθεσαι στην άκρη όταν έχει συμμετάσχει σε ένα φαγοπότη 40 ετών και είσαι υπεύθυνος για την πορεία της χώρας και την πτώχευση. Λοιπόν, του συμφέρει όλους αυτούς, Σιμίτη, Βενιζέλο, Πρωτόπαπα, τα ονόματα, τα βασικά λέω, όλους αυτούς του περιβάλλοντος του Γιώργου Παπανδρέου και του περιβάλλοντος του Βαγγέλη του Βενιζέλου, να παραμερίσουν. Γιατί αν συνεχίσουν θα μας θυμίζουν αυτό που κάναν και θα παροργίζουν τον κόσμο, δηλαδή θα τον ερεθίζουν ο Πάγκαλος, όλοι αυτοί. Να, σας λέγω να μείνουν στην άκρη. Είναι το μόνο που τους μένει. Ο Σουφλιάς, ας πούμε, ο οποίος μετήχε και αυτός σε ένα κόμμα εξουσίας, με φαγοπότια, με αναθέσεις έργων, με όλο αυτό το αλυσβερίσι, με διορισμούς. Έκατσε στην άκρη. Και όταν πήγα προ καιρού στη Λάρισα, επικοινώνησα μαζί του όταν έμαθε ότι είμαι εκεί, σαν απλός πολίτης. Μου άρεσε αυτό. Λέω, έχει μέτρο. Έχει μέτρο ως εκεί. Δεν τον παίρνει άλλο. Γιατί αναλογίζεται τις ευθύνες του εκ του ότι ήταν συνεργός σε ένα σύστημα που κατέρευσε. Ένα πολιτικό σύστημα που πτώχευσε. Και τουλάχιστον αναλαμβάνει το ρόλο του και τις ευθύνες του. Και λέει, στην άκρη. Να μπουν νεότεροι. Αυτό θέλει η χώρα. Νεότερους. Όχι να αλλάξουν τα ρούχα τους, να τα βάλουν αλλιώς και να είναι οι ίδιοι. Ο Λαλιώτης το έκανε. Ο Σουφλιάς το έκανε. Πολύ πιο έξυπνοι. Είναι η τελευταία απόπειρα για να μπερδέψουν τον κόσμο. Η Ελλάδα έχει νέα παιδιά. Η Βουλή η επόμενη πρέπει να είναι ανανεωμένη κατά 70%. Με νέους ανθρώπους. Ανθρώπους που στερηθήκαμε την είσοδο τόσα χρόνια. Να δοκιμαστούμε κι εμείς. Και αν αποτύχει η νέα γενιά, τότε τουλάχιστον θα έχουν να λένε, ναι, εμείς κλέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε, αλλά και οι νέοι που φέρατε τίποτα δεν κάνανε. Αλλά αυτή η χώρα οφείλει να δοκιμάσει και τη νέα γενιά, την οποία παραμέριζαν πονηρά με τις χρηματοδοτήσεις, με τα ΜΜΕ, με τα ρουσφέτια, την παραμέριζαν αυτή τη νέα γενιά που είχε πολλά να δώσει και ξαναβγαίνανε όλοι, ο Νάσος Αλευράς, του ανυψός του παλιού, ο Ανδριανόπουλος ανυψός του παλιού, ο Ταλιαδούρος ανυψός του παλιού, ο Καραμαλής ανυψός του παλιού, ο Λιάπης ανυψός του παλιού, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κατσανέβας γαμπρός του παλιού. Δηλαδή το μήλο έπεφτε κάτω από τη μηλιά και γι' αυτό ήταν σάπιο. Ήρθατε σήμερα με μια πολύ συμπαθή και εκτιμητέα παρέα στο στούντιο. Είσαι εξ αυτών, είναι ιατρός το επάγγελμα και καλή πορεία, το ευχηθήκαμε. Ναι. Νέος άνθρωπος, όπως και νέος και ο έτερος της παρέας. Νέοι άνθρωποι. Μίλησατε για νέους ανθρώπους στον χώρο της πολιτικής. Ακριβώς. Οι νέοι της κοινωνίας όμως, δεν ξέρω ποιους θα διοικήσουν οι νέοι άνθρωποι της πολιτικής αύριο, τη στιγμή που αφήνουμε σήμερα τους νέους της κοινωνίας και μεταναστεύουν, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μείνει αύριο κάποιος νέος πολιτικός, αν εμφανιστεί, να διοικήσει νέους ανθρώπους, γιατί θα έχουν μεταναστεύσει. Και αυτοί που βγαίνουν ως νέοι επιστήμονες τώρα, τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, στατιστικά με διάφορες έρευνες, έχει αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται να απορροφηθούν από την εγχώρια αγορά εργασίας.
Ποιος λαός θα υπάρχει να διοικηθεί από ποιους πραγματικά ανθρώπους, εάν δεν δώσουν αυτοί, όπως είπατε, λύσεις πραγματικές, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ακυρώσουν οποιαδήποτε σκέψη για μετανάστευση και να ενισχυθεί η χώρα. Μέχρι τώρα, κύριε Παύλο μου, οι αληθινά νέοι παρεμποδίζονταν από μια κάστα εξουσίας να μπουν στην πολιτική. Ποτέ δεν μπαίναν νέοι. Από δηλαδή, αν θέλατε εσείς, σαν Παπαδόπουλος, να ιδρύσετε κόμμα ή να μπείτε σε ένα καινούργιο κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών, δεν είχατε ευκαιρίες ούτε στα κανάλια να παρουσιαστείτε, ούτε να ξοδέψετε λεφτά όπως έκανα στο Πασόκ. Άρα οι νέοι ποτέ δεν είχαν ευκαιρία εισόδου στην πολιτική. Οι νέοι μέχρι τώρα που παρέμεναν εδώ, τη μόνη ευκαιρία που είχαν είναι να γλύψουν στο Πασόκ, να προσκυνήσουν στη Νέα Δημοκρατία να και να τους βάλει κάποιος στο δημόσιο. Τη ΠΑΣ και τη Νουδουκουφουκού. Εγώ λοιπόν φρονώ. Το ότι κόπηκε το ρουσφέτι, όντως έφερε κάποιους σε αμηχανία να μην ξέρουν πώς να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Και μία από τις λύσεις που θεωρούν είναι να φύγουν στο εξωτερικό. Εγώ πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, εγώ προφητεύω 3-4, θα περάσει ο εφιάλτης του ελληνικού ζητήματος. Και η Ελλάδα θα έχει πια προσαρμοστεί χωρίς μνημόνια στον εαυτό της. Εκεί πια, ίσως από πολύ χαμηλότερη αφετηρία απαιτήσεων, ο ελληνικός λαός μπει σε μια νέα πορεία ανάπτυξης. Με διαφορετικά δεδομένα, γιατί τώρα είχαμε φούσκα ανάπτυξης. Mm. Δηλαδή κάποιοι παίρναν μεγάλους μισθούς, κάποιοι είχαν τρισυντάκια και κάποιοι άλλοι κάτω ισοπεδωμένοι. Ελπίζω η νέα αρχή να είναι πολύ πιο δίκαιη για όλους, μπορεί να είναι πολύ πιο χαμηλή για όλους, αλλά εγώ ποντάρω στου λαού τις αρετές και τις ικανότητες, τον πύχη να τον ανεβάσει των απαιτήσεών του, να τον ανεβάζει ο λαός σύμφωνα με την παραγωγικότητά του. Αυτό είναι και το πρέπον. Ένας λαός να θέλει να ανέβει, να ανεβαίνουν όλοι. Όχι να ανεβαίνει όποιος γλύφει το Λεβέντι ή το Σαμαρά ή τον... Να ανεβαίνουν όλοι. Λοιπόν, φρονώ ότι είναι καλό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Μια μηχανία ότι χάνεις. Δεν έχεις δυνατότητα πια να πας στη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ να σε διορίσει. Άρα φυγεί προς τα έξω. Αλλά όλος αυτός ο κόσμος, επειδή αγαπάει την Ελλάδα, όταν δει ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε φυσιολογικούς ρυθμούς και γιατί πηγαίνοντας έξω δεν θα βρουν τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Να ξέρετε, εγώ επικοινωνώ με δικούς μου ανθρώπους που πάνε προς Αυστραλία, που πάνε προς Γερμανία και οι δουλειές που κάνουν και τα έσοδα που έχουν δεν είναι αυτά που υπολογίζουν. Λοιπόν, και εκεί δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες. Φρονώ λοιπόν ότι ο Έλληνας αγαπάει την πατρίδα του και αν δει μια νέα αρχή με θεσμική δικαιοσύνη, με περισσότερη, εν πάση περιπτώσει, δικαιοσύνη εντός Ελλάδος, χωρίς τόσο 38 προνόμια όπως μέχρι στο παρελθόν, με νέες βάσεις στο ασφαλιστικό, με σωστό τρόπο πρόσληψης από τα γραφεία ανέδρευσης εργασίας και όχι από τα κόμματα ή τους βουλευτές, σε δουλειές τόσο του δημοσίου όσο και στις ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ότι ο Έλληνας θα προσαρμοστεί. Τώρα ήταν δύσκολο λίγο, γιατί κοιτάξτε, και αυτούς της ΔΕΗ παίρναν 2.800, τους πήγαμε 1.300. Ομολογώ, δεν είναι ευχάριστο να παίρνεις τα μισά λεφτά, αλλά πολύ πιο δυσάρεστο είναι οι άνεργοι που δεν παίρνουν μία. Γιατί έτσι, όσοι εγώ προχθές ένα καφενείο λέω παραπονήσεις που από 2.800 πήγες 1.300. Ο άλλος που είναι άνεργος, μου λέει αυτός είναι για αυτοκτονία. Όχι ρε φίλε μου, του λέω, δεν είναι για αυτοκτονία, είναι και αυτός άνθρωπος. Όφιλε στη Γερμανία, το Ταμείο Ανεργίας πληρώνει κανονικά τον άνεργο. Στη Γερμανία, και να ξέρετε, στη δικασία, να το πληρώνει δουλειά. Κανονικά, του δίνει το 80% του μισθού του. Και μόνο όταν του βρει δουλειά στα 10 χιλιόμετρα από το σημείο που μένει και δεν πάει ο άνεργος, τότε του κόβει. Δηλαδή, σου δίνει το δημόσιο πλήρες ταμείο ανεργίας. Και αν δεν πας, σε καλούν εγγράφος, υπογράφεις, αν δεν πας στη δουλειά που σου υποδεικνύουν, επαναλαμβάνω, στα 10 χιλιόμετρα πέριξ της μόνιμης κατοικίας σου, και αν δεν πας, τότε σου κόβουν. Ε, τότε είσαι πια, λέω, τεμπέλης κατά την κυβέρνηση. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν και μισθοί. Έχω δει μικρές αγγελίες και έχω τρομάξει που ζητάνε μια απασχόληση με 150 ευρώ στην Αθήνα. Εντάξει. Προκειμένο. Και στην περιφέρεια υπάρχουν και έχω καταγγελίες για πολλούς που το δώρο των Χριστουγέννων το καταθέσανε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων και μετά το επιστρέψανε στο λογιστήριο. Και τους είπανε, αν δεν το επιστρέψετε, θα απολυθείτε. Δηλαδή,
Έχεις μια εταιρεία 100 εργαζομένους. Βάζει το λογιστήριο στους 100 αυτούς το δώρο των Χριστουγέννων και την άλλη μέρα το σηκώνουν από την τράπεζα τα παιδιά και το γυρίζουν στο λογιστήριο, ώστε κατά το κράτος να φαίνεται ότι πλήρωσαν δώρο ενώ το επιστρέφουν. Καταλάβατε. Και αυτό το κάνουν υπό την απειλή απόλυσης. Αν δεν τα πας πίσω, απολύεσαι. Πήγαινε, λέει, να πάρεις την αποζημίωσή σου. Δηλαδή υπάρχει μια εργασιακή τρομοκρατία. Εντάξει, αυτό είναι ένας νέος μεσαίωνας. Δεν ή και άλλοι που υποδεικνύουν το κατώτερο όριο, αυτό που έχουμε το 565, να καταργηθεί. Δηλαδή να μπορείς εσύ να έρθω εγώ στο κανάλι, ας πούμε, αν είστε εδώ ιδιοκτήτης, που νομίζω δεν είστε, αλλά όχι, καμία σχέση. Είναι, αν ήσασταν ιδιοκτήτης, και να πω, παιδιά, θέλω να προσληφθώ, νομίζοντας ότι ο κατώτερος μισθός είναι 565, 565 ευρώ. Εσείς να μου πείτε, κύριε Λεβέντη μου, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρώσης, ναι, σε προσλαμβάνουμε, αλλά ξέρετε, θα υπογράφεις για 565 κάθε μήνα, αλλά παίρνεις 300 ευρώ και οι βενζίνες για να έρχομαι είναι 400. Εγώ έχω άνθρωπο στην Αθήνα που πάει από το Μαρούσι, κατεβαίνει στο Περιστέρι για να δουλέψει, παίρνει ακριβώς 400 ευρώ και οι βενζίνες, τα λεωφορεία, τα μετρό ή το ταξί είναι ακριβώς. Και του λέω, τι δουλεύεις, αγόρι μου, τι δουλεύεις, αγόρι μου, μου λέει, να μην μένω σπίτι μου να καυγαδίζω με τη γυναίκα μου. Ακούστε. Εκεί έχει φτάσει ο Έλληνας πλέον. Να μην μπορεί να κάτσει σπίτι πλέον και να δουλεύει για να είναι εκτός σπιτιού και να βγαίνει λίγο έξω. Μάλιστα. Δηλαδή η δουλειά είναι ξέσκασμα. Πώς? Είναι ξέσκασμα η δουλειά. Βγαίνω για να ξεσκάσω, όπως λέμε. Βγαίνω για να, έτσι, να ψυχαγωγηθώ. Μα εκεί πάει η ιστορία. Σε λίγο, γι' αυτό έχουν βγει και κάνει περίεργη τίτλη εθελοντική εργασία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό λέω στην Ένωση Κεντρών. Σε όλες τις σκέψεις που κάνουμε, κύριε Παύλο, στο κόμμα και τώρα εν ώψη ευρωεκλογών. Που το κόμμα βέβαια σκέπτεται να κατεβάσει συνδυασμούς εάν δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενότητα. Εγώ θα δώσω μέχρι αρχές Μαρτίου περιθώριο στις προσπάθειες συνένωσης, γιατί σαν πρόσωπο ήμουνα πάντα υπέρ των συνενώσεων. Ποτέ δεν ήμουνα έτσι αυταρχικός ή να θέλω, ήμουνα πάντα. Αλλά όταν πια κατέληγα ότι αυτοί όπου λαλούν πολύ κοκόρη αργεί να ξημερώσει, τότε για να τιμήσω τα λάβαρα του κέντρου κατέβαζα τους συνδυασμούς της Ένωσης Κεντρών και τη γνώριζα ότι εκ της πραγματικότητας δεν μπορούσε τότε την εποχή εκείνη όταν παίρνανε 45% τον Πασόκ ή 47% η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούσε η Ένωση Κεντρών να μπει στη Βουλή. Το έκανα όμως για να τιμήσω του Μαύρου, του Γεωργίου, του Ζήγδη, του Γιάννη, του Πλαστήρα, του Νικολάου, κάποιον τα λάβαρα και τις παρακαταθήκες. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνω και τώρα. Θα τιμήσω, περιμένοντας κάποιες εξελίξεις στον χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, και αν αυτοί κοροϊδεύουν, αν κερδίζουν χρόνο ή αν θέλουν το Μανολιό με άλλα ρούχα να τον θεωρήσω καινούριο, δεν θα τους κάνω βέβαια τη χάρη και θα κατέβει ένα κεντρών αυτοδυνάμος. Λέω όμως εις όλους εκεί στα παιδιά ότι τον εργαζόμενο που βασανίζεται, τον άνεργο, τον εργατοϋπάλληλο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, αυτόν που δεν κοροϊδεύει, γιατί ο δικηγόρος μπορεί να σου πει σε προστατεύω και να σε κοροϊδεύσει και να μην έρθει ούτε στη δίκη και να τη χάσει. Ο αγρότης όμως σου παράγει μήλα, σου παράγει, άρα βλέπεις την παραγωγή, δεν μπορεί να κοροϊδεύει. Λοιπόν, το φτωχό πολίτη, τον αδυνατούντα, το δυστυχισμένο πολίτη που έβαλε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Τσίπρας ακόμη, γιατί ρουφώντας κρατικές επιχορηγήσεις, και ο Τσίπρας ακόμη τον απλό τον αρμέγει, τον βυζένει. Λοιπόν, τον απλό πολίτη, τον ανυπεράσπιστο που βλακωδός τους ψηφίζει, αλλά του πίνουν το αίμα, αυτόν η Ένωση Κεντρών είναι αποφασισμένη να τον υπερασπιστεί μέχρι τέλους, όσο από δύσκολα τούνελ πρέπει να περάσω εγώ ο ίδιος Αλεβέντης Βασίλης. Αυτό είναι και το όνειρό μου και σε αυτό έχω ορκιστεί. Ότι υπάρχουμε για το φτωχό, εμείς όποια να είναι και τύχη μας δεν μας νοιάζει και ποτέ να μην μπούμε στη Βουλή δεν μας νοιάζει. Ο λαός έχει να ωφεληθεί αν βάλει τέτοιους ανθρώπους μέσα στη Βουλή. Και αυτό είπα και στον Μπόγδανο, λέει, τόσο καιρό δεν σας ψηφίζουν. Λέω, και πού κατέληξαν, να πεινάνε. Αν, λέω, είχαν βάλει την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, ο απλός ανθρωπάκος δεν θα είχε ωφεληθεί κάτι. Και εκεί κόλωσε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω ότι δώσατε και σήμερα αρκετά μηνύματα μέσα από αυτά που είπαμε.
Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Πάνω απ' όλα. Θα τα πούμε πρώτων πορεία. Εκλογών πάλι. Και θα οι ευρωεκλογές. Θα τα πούμε. Εκεί πόσο Μαΐου είναι οι ευρωεκλογές, 16. 18 και 25. 18 και 25 είναι, εντάξει, με το καλό. Περνάνε και οι μέρες. Αυτά που υπάρχουν τώρα. Περνάνε και οι μέρες. Εσείς βγάλετε τους όλους. Για να μπορεί να συγκρίνει και ο κόσμος όλους. Ακούστε κάτι. Δεν ξέρω πόσοι θα βγουν. Την άλλη φορά ο Τριανταφυλόπουλος λέει σε μια εκπομπή του, γιατί τον μεταδίδουμε και εμείς στο έξτρα. Λέει, άντε να μιλήσει και ένας της Ανταρσίας. Την Ένωση Κεντρών δεν την έχει βγάλει ποτέ. Δηλαδή δεν έχουν αυτοσεβασμό οι άνθρωποι. Η Ανταρσία δεν είναι συνιστό, θα του ΣΥΡΙΖΑ άλλο. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Αλλά είπε ο Τριανταφυλόπουλος, όλα τα κόμματα λέει πρέπει να βγαίνουν. Και εσείς της Ανταρσίας πρέπει να βγαίνετε. Την Ένωση Κεντρών δεν έβγαλες ποτέ. Δηλαδή πάει σε ένα κόμμα σαν την Ανταρσία, που η Ανταρσία τι είναι. Οι αντιεξουσιαστές τους, βλέπετε, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω τους ανθρώπους, προς Θεού, δεν είναι τιμητικό για μένα να κάνω χαρακτηρισμό. Αλλά η Ένωση Κεντρών είναι ένα σοβαρό κόμμα. Ένα κόμμα που ταιριάζει στον νοικοκύρη, δεν το βγάζει Τριανταφυλόπουλε και βγάζει την Ανταρσία. Άρα κάποιο ρόλο παίζουν όλοι αυτοί, κύριε Παύλο μου. Κάποιο ρόλο παίζουν. Δηλαδή τις υποχρεώσεις του Τριανταφυλόπουλου προς την Ανταρσία τις ικανοποιεί, την Ένωση Κεντρών δεν την υπολογίζει ως κόμμα. Άρα ας παριστάνει του λαού το παιδί. Δεν είναι του λαού. Είναι των Σαλωνών και του Κολονακίου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Θα τα ξαναπούμε και μάλιστα εάν υπάρξουν εκλογές. Μένουμε με αυτό το ερωτηματικό. Εντάξει. Πριν από αυτές. Αν γίνει δικτατορία, προφανώς θα πάνε οι εκλογές. Δεν θα μπορούμε. Θα τα πούμε στα γουναράδικα, θα έλεγαν κάποιοι πρόσφατα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, καλεσμένο, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.